Η ώρα είναι 7, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο σας το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με τις λοιμώξεις του χειμώνα και φυσικά πώς θωρακιζόμαστε από αυτές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της παθολογικής κλινικής, τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί το θέμα, η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Οι λοιμώξεις είναι πολλές αυτή την εποχή, αλλά ευτυχώς είναι και τα εμβόλια. Τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα, κύριε καθηγητά? Σίγουρα πλησιάζουμε στην εποχή της γρίπης. Έχουμε ήδη τον κορονοϊό και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από μια ηλικία και πάνω από τα 60 και ίσως και πάνω από τα 65 θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη ήδη. Πάνω από τα 60 θα πρέπει να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό και πάνω από τα 65 έχουμε και το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου. Είναι τρεις βασικοί εμβολιασμοί για τους ενήλικες οι οποίοι σε υγιείς κατά τα άλλα ανθρώπους με ηλικιακά κριτήρια θα πρέπει να γίνουν. Άρα είναι και αυτές οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες πρέπει να κάνουν τα εμβόλια. Ποιο εμβόλιο σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών? Σίγουρα το εμβόλιο της γρίπης είναι προτεραιότητα αυτή την εποχή. Για όλο τον πληθυσμό και αυτούς οι οποίοι έχουν ηλικιακό κριτήριο αλλά και αυτούς οι οποίοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Αν φύγουμε από τη γρίπη, έχουμε το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο είναι το επικαιροποιημένο και στο οποίο θα πρέπει επίσης να δοθεί μια βαρύτητα με ηλικιακά κριτήρια αλλά και σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Και μετά έχουμε το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, όπως είπα προηγουμένως, το οποίο είναι ένα σημαντικό εμβόλιο και πάλι με κριτήριο ηλικιακό, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Επίσης υπάρχει μια σειρά άλλων εμβολίων, όπως είναι εάν δεν έχουν γίνει, όπως είναι το έρπιτα ζωστήρα, του ισιλαράς, της υπατήτιδας, του μυνηγητιδόκοκου, εξαρτάται από τον πληθυσμό και από τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Κύριε καθηγητά, ποιους αφορά ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό? Για τον κορονοϊό είμαστε ηλικιακό κριτήριο πρώτο πάνω από τα 60 και μετά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανοσοκαταστολή, έχουν προβλήματα υγείας, καρδιακά, διαβήτη και άλλα προβλήματα σημαντικά, νεφρική ανεπάρκεια, υπατική, σοβαρή υπατική νόσο, καθώς επίσης και τους επαγγελματίες υγείας και τις έγκυες. Είναι αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι είναι οι πιο, ας πούμε, σε κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά. Να πούμε ότι η νόσος πλέον είναι πιο ήπια του κορονοϊού, αλλά υπάρχουν ακόμη πληθυσμοί οι οποίοι όταν προσβληθούν κινδυνεύουν και αυτούς πρέπει να προφυλάξουν. Επειδή φαντάζομαι ότι σας ρωτάνε πολύ και για τον πνευμονιόκοκο και επειδή υπάρχουν και απορίες για το ποιοι τελικά πρέπει να κάνουν τον εμβολιασμό, σε ποιες ομάδες ασθενών συστήνεται? Ο πνευμονιόκοκος είναι επίσης ένα παθογόνο αρκετά σημαντικό και μάλιστα στην εποχή της γρίπης πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν διπλή λοίμωξη, παθαίνουν στην αρχή γρίπη και μετά κάνουν πνευμονία από πνευμονιόκοκο. Ένα παθογόνο δηλαδή που μπορεί να ακολουθήσει μια γρυπώδη συνδρομή. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σίγουρα το ηλικιακό κριτήριο πάνω από τα 65 είναι η ομάδα η οποία είναι υψηλού κινδύνου για να νοσήσει σοβαρά και να έχει επιπλοκές και μετά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα αναπνευστικά, διαβήτη, υπέρταση και καρδιακιακά νοσήματα συν τους ανοσοκατασταλμένους. Εκεί πλέον στους ανοσοκατασταλμένους δεν υπάρχει ηλικιακό κριτήριο. Εκεί είμαστε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον κάποιος έχει πρόβλημα άμυνας του οργανισμού του, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να εμβολιαστεί. Εδώ υπάρχει και επίσης και ένα θέμα με τους εμβολιασμούς που έχουν ήδη γίνει. Τώρα έχουμε ένα καινούριο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο. Είναι το 20-αδύναμο. Όσοι έχουν εμβολιαστεί με προηγούμενα εμβόλια, παλιά δίναμε δύο, ένα πολυζαχαριδικό και ένα δεκατριδύναμο. Όποιος έχει πάρει τον εμβολιασμό, τον πλήρη εμβολιασμό στα προηγούμενα χρόνια, αυτός δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως όμως θα πρέπει να συμπληρώσουν με το 20-αδύναμο μία δόση άπαξ και τελειώσανε τον εμβολιασμό τους. Άρα κύριε Κοφτερίδη, αυτή είναι και η σύσταση στο πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων ως προς το θέμα ακριβώς αυτό που είπατε για τον επιπρόσθετο ή όχι εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μία δόση εμβολίου. Εάν δεν έχει κάποιος εμβολιαστεί καθόλου, θα εμβολιαστεί μία φορά μόνο.
Εάν έχει εμβολιαστεί πλήρως, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Όταν λέμε πλήρως, εννοούμε δύο εμβόλια, πολυζαχαριδικό και δεκατριδύναμο. Εάν έχει κάνει ένα από τα δύο, τότε θα πρέπει να το συμπληρώσει με το υποσαδύναμο. Και ο ταυτόχρονος εμβολιασμός, δηλαδή μπορεί να γίνει ταυτόχρονα εμβολιασμός και για την γρήπη και για τον πνευμονιόκοκο? Βεβαίως, μπορεί να κάνει και παραπάνω από αυτά. Δηλαδή μπορεί και γρήπη, πνευμονιόκοκο και μπορεί να κάνει και κορονοϊό σε διαφορετικά σημεία στην ίδια επίσκεψη. Οπότε αυτό ουσιαστικά γλιτώνει την ταλαιπωρία του προαπλού εμβολιασμού. Να πούμε ότι τα εμβόλια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τα έχουν ανάγκη, διότι είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 20ου αιώνα και σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι έχουμε 3 με 5 εκατομμύρια αποτροπή θανάτου από τον εμβολιασμό, βέβαια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε παιδιά και σε ενήλικες. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνετε, κύριε καθηγητέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε έτσι τέτοια εργαλεία για να θωρακιστούμε, καλό θα είναι λοιπόν να τα εκμεταλλευόμαστε. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή των εμβολιασμών, είναι τώρα η χρονική περίοδος η καταλληλότερη για να προχωρήσουν αυτοί? Βεβαίως, είναι πραγματικά η κατάλληλη περίοδος, γιατί σε λίγο θα έχουμε τις ιώσεις, θα έχουμε τη γρήπη ουσιαστικά, τη σημαντικότερη ιώση του χειμώνα. Έχουμε και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό. Εδώ δεν έχουμε τώρα εμβόλιο φέτος, αλλά το χρόνο ενδεχόμενα θα το έχουμε, γιατί υπάρχει εμβόλιο και για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, το οποίο είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για νοσηλίες και για σοβαρή νοσηρότητα και θνητότητα σε μεγάλες ηλικίες και σε βρέφη. Άρα θα έχουμε ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα μας πολύ σύντομα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.